Όταν σε πολύ νεαρή ηλικία άκουσα για πρώτη φορά το όνομα της εμβληματικής Ελληνίδας πρωτοφεμινίστριας Άβρας Θεοδωροπούλου, δεν φανταζόμουν το εύρος και τον δυναμισμό της πρωτοφανούς στις αρχές του 20ου αιώνα δράσης της για τα δικαιώματα της γυναίκας. Δεν φανταζόμουν ότι αυτή η ευαίσθητη πιανίστα, κόρη πλούσιας οικογένειας από την Αδριανούπολη, αδελφή της ποιήτριας Θεόνης Δρακοπούλου, της γνωστής Μυρτιώτισσας, ήταν εκείνη που διέκρινε από νωρίς ότι η ζωή των γυναικών, ιδίως των κατώτερων εισοδηματικών τάξεων, ήταν ένα νήμα σταχτή, μονόχρωμο, καθώς έγραψε. Ότι οι μέρες τους ήταν, με τα δικά της λόγια, ένας πλατής, ολόισιος, σκονισμένος δρόμος, άδεντρος και μονότονος. Και ότι έπρεπε να παλέψουν και να βοηθηθούν στον αγώνα τους για να κατακτήσουν τη θέση που τους όφιλε ο κόσμος. Το δικαίωμα στην εργασία και το δικαίωμα στη μόρφωση που θα τους παρήχε αξιοπρέπεια και ελευθερία. Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι συνθήκες ήταν πολύ σκληρές για τις γυναίκες. Η σχέση τους με την αμοιβόμενη εργασία δεν θεωρείται δεδομένη, συνεχής και απαραίτητη, ούτε για τις ιδέες, ούτε και για το κοινωνικό σύνολο. Η θέση τους ήταν στο σπίτι, στον χώρο της οικογένειας, που σύμφωνα με την αντίληψη της εποχής, αποτελούσε σκοπό και περιεχόμενο της ζωής τους και ολοκλήρωση της ύπαρξής τους. Αλλά η αφανής εργασία τους στο σπίτι, στις κατώτερες εισοδηματικές τάξεις, σχεδόν πάντα συμπληρωνόταν από την ορατή και μετρήσιμη εκτός σπιτιού. Δουλειά που υπερεύαινε κατά πολύ τα οκτάωρα και αμοιβόταν με το μισό ή και το 1/3 του ανδρικού μεροκάματου. Η πολιτική ηγεσία δεν ενδιαφερόταν να ρυθμίσει νομοθετικά τις συνθήκες και τους όρους εργασίας τους. Ο συνδικαλισμός όχι μόνο τους ήταν άγνωστος, αλλά και εχθρικός, αφού αντιμετωπίζονταν ως ανταγωνίστριες των ανδρών στην αγορά εργασίας. Η πρώτη φορά που αντιδρούν είναι το 1887, όταν απεργούν στο εργοστάσιο Ρετσίνα, επειδή έχει μειωθεί το μεροκάματό τους. Αλλά θα χρειαστεί να προχωρήσει ο 20ος αιώνας για να αναπτύξουν μια στοιχειώδη συνείδηση εργαζόμενης και να συμμετάσχουν σε πολιτικές, συνδικαλιστικές, δραστηριότητες και διεκδικήσεις. Είναι η εποχή που βγαίνει στο προσκήνιο η Άβρα Θεοδωροπούλου. Πλαισιωμένη από λίγες, αλλά δυναμικές μορφωμένες γυναίκες, που συνειδητοποιούν ότι και οι ίδιες ζουν μέσα στα στενά και ελεγχόμενα όρια του φύλου τους, θέτει δημόσια το ζήτημα της εκπαίδευσης των εργαζόμενων κοριτσιών, αλλά και της πληρέστερης επαγγελματικής τους κατάρτισης. Αρθρογραφεί σε εφημερίδες, προτείνει νέα βιβλία για το σχολείο, συνεργάζεται με το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Κυριακού Σχολείου Εργατριών, σφραγίζοντας με την προσωπικότητά της τη φυσιογνωμία του και διαμορφώνοντας το ιδεολογικό του περιεχόμενο. Πλάι της η Άννα Κατσίγρα, η Ειρήνη Πράτσικα, η Ευτέρπη Τσιλιμίγκρα, η Ρόζα Ιωάννου και άλλες. Και βέβαια, ο Δημήτρης Γλινός για την οργάνωση του προγράμματος. Η Άβρα Θεοδωροπούλου δεν έχει ψευδεστήσεις. Ούτε να το παίρνουμε απάνω μας πως ανακαλύψαμε την Πυρίτιδα, γράφει στην εφημερίδα Ακρόπολη. Ούτε να βάζουμε με το νου μας πως θα αλλάξουμε διαμιάς την όψη της κοινωνίας, ανοίγοντας, σαν με μαγικό ραβδί, τα ως τώρα κλεισμένα μάτια της εργάτριας. Ξέρει ωστόσο ότι το Κυριακό σχολείο έρχεται σε μια μεταβατική στιγμή για την κοινωνία, αλλά και για τη γυναίκα. Και σημειώνει ότι η διαφορά έγκυται στο ότι ο ίδιος ο εργατικός κόσμος και δύο γυναίκες ζητούν επίμονα τη μόρφωση, επιδιώκουν την εξέλιξη. Και πάνω σε αυτή τη διαφορά, η Θεοδωροπούλου οικοδομεί. Το 1920 θα ιδρύσει τον Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και το περιοδικό «Ο Αγώνας της Γυναίκας». Το 1921 θα πρωτοστατήσει στην ίδρυση της Ανωτέρας Γυναικείας Σχολής, με σκοπό την ανώτερη ιστορική, φιλοσοφική, κοινωνιολογική και καλλιτεχνική μόρφωση των γυναικών, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη διεκδίκηση της γυναικείας ψήφου.
Το πρώτο μάθημα θα το δώσει στην αίθουσα του Παρνασσού ο Δημήτρης Γλινός, συνεργάτης της Άβρας από την εποχή του Κυριακού Σχολείου. Και θα μιλήσει για ένα ιδανικό παιδείας, για τη γυναίκα που δεν θα αποβλέπει στον εξανδρισμό της, μα στον εξανθρωπισμό της. Δηλαδή, στη σταδιακή μεταμόρφωσή της από παρασιτικό και εξαρτημένο πλάσμα σε πνευματικό όν με πολύπτυχη και αρμονική προσωπικότητα. Σκέφτομαι πολύ συχνά πόσα οφείλουμε εμείς, οι σύγχρονες γυναίκες, στις ομόφυλές μας, που πάλεψαν για τη χειραφέτησή μας ενάντια σε θεούς και δαίμονες. Σκέφτομαι ότι το 1923 μόνο 45 γυναίκες αποφύτησαν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και από αυτές μόνο 3 από τη νομική. Φέρνω στο νου μου τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η πρώτη δικηγόρος που εμφανίστηκε στα ελληνικά δικαστήρια, η πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων, Μαρία Φλαμπουριάρη, τον Φεβρουάριο του 1926. Συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένων για καταχρήσεις σε συντάξεις πολέμου, γρήγορα μετατράπηκε από συνήγορο σε κατηγορούμενη, σε λάλλον δεσποινάριον, όπως την αποκάλεσε κάποια εφημερίδα, που ενοχλούσε το ανδροκρατούμενο δικαστήριο και μόνο με την παρουσία της. Η σύγχρονη γυναίκα, που συνδύασε πολύ συχνά με υπέρμετρες δυσκολίες την εργασία ως χειραφετητικό πρόταγμα, με την μητρότητα και την οικογένεια, οφείλει πολλά στις γυναίκες που εργάστηκαν για την απελευθέρωσή της. Ο δρόμος, βέβαια, είναι ακόμη μακρύς. Αλλά φυσιογνωμίες όπως η Άβρα Θεοδωροπούλου, η Ρόζα Ιμβριώτη, η Μαρία Σβόλου, η Αθηνά Γαϊτάνου Γιανιού, η Καλλιρόη Παρέν Σιγανού, όλες εκείνες οι δασκάλες, οι εργάτριες, οι επιστημόνισσες που μέσα από την ατομική και τη συλλογική τους δράση κατάφεραν να σπάσουν τις κοινωνικές προκαταλήψεις και να αλλάξουν τη ζωή μας, αποτελούν υπόδειγμα αγωνιστικότητας και πίστης. Τις μνημονεύουμε και τις ευγνωμονούμε. Thank you.
Thank you.